Θέλαμε να πηγαίνει, να είναι όλα καλά για την οικογένειά μας. Γιάννη, να σε πάω λίγο στα δύσκολα. Ναι. Επειδή ρε παιδί μου δεν έχεις ξαναμιλήσει και γι' αυτό και. Εντάξει, τον αγαπάμε όλοι τον πατέρα σου. Θεωρώ ότι είναι από τους συνθέτες που έχουν αφήσει τεράστια παρακαταθήκη στα ελληνικά δεδομένα. Όλοι ξέρουν τα τραγούδια του όλα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήταν πολύ δύσκολη όλη η διαδικασία, ρε παιδί μου, της αρρώστιας, του καρκίνου και πώς το βίωσες εσύ. Και... γιατί ξέρω, πήγε στη Γερμανία μια φορά, γύρισε, ξαναπήγε δεύτερη όταν παρουσιάστηκε η αρρώστια. Ο ίδιος πώς ήταν, λίγησε, έκλαψε, εσύ πώς. Δηλαδή... θεωρώ πως ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. Αξέχαστη περίοδος, μπορώ να πω. Και από εκεί και πέρα, ναι, όσο περνούσε ο καιρός, είχε γίνει αρκετά ευφυγκίνητος. Έκλαιγε. Ναι. Συνέβαινε αυτό κάποιες φορές. Συνέβαινε. Πραγματικά δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του και πώς τα σκεφτότανε. Mm-hmm. Αν ήταν αισιόδοξος εννοώ ή όχι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το πάλεψε πάρα πολύ. Εσύ δίπλα του τι του έλεγες όλο αυτό το. Δηλαδή, όταν πια μετά τη δεύτερη φορά που υποτροπίασε η νόσος και κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, τι του έλεγες, δηλαδή, έχεις βγάλει από μέσα σου όλα αυτά που ήθελες να του πεις, ρε παιδί μου, και εκείνος. Ναι, αν και δεν είχα και τίποτα να του πω, γιατί ήμασταν όλη μέρα μαζί, όλα αυτά τα χρόνια. Είχατε σχέση πολύ, δεν με. Ναι, που σημαίνει ότι δεν είχα τίποτα, ούτε δεν του είχα κρύψει κάτι, ήξερε τα πάντα για μένα, άρα δεν έμεινε κάτι κρυφό ώστε να βρω την ευκαιρία να το πω τώρα. Εκείνος είχε καταλάβει ότι έρχεται το τέλος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί και εμείς ήμασταν. Θεωρώ πως του δώσαμε πάρα πολύ αγάπη τους τελευταίους μήνες. Και η αλήθεια είναι πως μέσα μου εγώ δεν το πίστεψα ποτέ. Δηλαδή, όχι μόνο εγώ. Ακόμα και τις τελευταίες ώρες. Και η γυναίκα του πατέρα μου και η αδελφή μου πιστεύαμε ότι θα το ξεπεράσει. Γιατί πάντα βλέπαμε έναν άνθρωπο πάρα πολύ δυνατό που ξεπερνούσε τα πάντα. Ήταν πολύ δυνατός. Ήταν δυνατός. Είχε αλλάξει συμπεριφορά του λόγω της αρρώστιας. Ναι. Δηλαδή. Κάποιες φορές ήταν πιο ευσυγκίνητος όπως είπαμε, που και εγώ δεν τον είχα δει τα προηγούμενα χρόνια. Πιο οξύθυμος κάποιες στιγμές. Λόγω της αρρώστιας. Λόγω της αρρώστιας. Ήταν λίγο παράδοξο για μένα να βλέπω τον άνθρωπό μου να αλλάζει συμπεριφορά. Δεν τον είχα συνηθίσει. Το γεγονός ότι τον είχαν πεθάνει πολλές φορές πριν τη ώρα του ανθρώπου. Είναι τραγικό πράγμα. Τραγικό. Και εσύ βέβαια είχες βγει και πολύ σωστά από το Twitter, το Facebook, δεν ξέρω από πού είχες πει, ρε παιδιά. Σε είχε τσαντήσει πολύ αυτό το πράγμα. Ναι, είχαν εκλωθεί πάρα πολύ. Για να καταλάβετε, είχαμε ξεκινήσει και νομικά να το κυνηγήσουμε, δηλαδή. Μετά όμως μας πρόλαβε το γεγονός. Αλλά ναι, είχαμε ενοχληθεί πάρα πολύ και ευτυχώς τότε ήμασταν δίπλα του. Γιατί πραγματικά αν δεν ήμασταν κοντά του, και εγώ ας πούμε έλειπα σε μια συναυλία παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πώς θα το εκλάμβανα. Θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Αυτό έφτανε στα αυτιά του, σωστά. Ο πατέρας μου δεν το μάθε ποτέ αυτό το γεγονός. Ότι... δεν έμαθε ποτέ ότι του γράφανε τα όχι, blogs, ότι... Όχι. Αυτό λέω, δηλαδή αυτό είναι τραγικό, όλος να παλεύει, γιατί μας λες ότι πάλευε. Να το μάθει αυτό. Γιάννη, σου λυπεί. Υπερβολικά. Πάρα πολύ. Ναι. Ήμασταν ένα. Είμαστε... δεν είναι και παρέως, δεν είναι μόνο πατέρας. Ναι, ήμασταν πολύ δεμένοι. Ήταν συντροφός. Είμαι τυχερός δηλαδή που τον έζησα τα τελευταία 20 χρόνια. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Τι από αυτά που σου είχε πει ο πατέρας σου ή που σου είχε μάθει ρε παιδί μου με τον τρόπο του, είναι αυτό που πάντα μένει χαραγμένο στο μυαλό σου για να... και το έχεις ως φάρο ζωής που λέμε. Τι να πρωτοπώ. Να προσέχω βασικά. Να προσέχω τη φωνή μου. Είναι κάτι που μου το έλεγε πάντα. Γιατί και εγώ πέρασα μια ηλικία, ξέρω γύρω στα 20-25, που έβγαινα καθημερινά, γυρνούσα το πρωί και μου λέγε, πρόσεχε το λαιμό σου, είναι το εργαλείο σου.